Ο συνωστισμός σε νησιά και πανηγύρια αύξησε τα κρούσματα της υποπαραλλαγής αίρης του κορονοϊού. Οι επιδημιολόγοι προβλέπουν ότι τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε επιπλέον αύξηση των κρούσματων, ενώ από τον Οκτώβριο θα χρειαστεί, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ένα νέο εμβόλιο κατά του κορονοϊού, όπως συμβαίνει και με το εμβόλιο κατά της γρήπης. Την εμφάνιση της κάνει και πάλι στους δρόμους ως αξεσουάρι μάσκα. Η αύξηση των κρουσμάτων μετά τις διακοπές οδηγεί πολλούς να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα ασφαλείας. Είμαι γιατρός και βλέπω ότι τα περιστατικά έχουν αυξηθεί κατά πολύ την τελευταία εβδομάδα. Μασκούλα μέσα στο μετρό οπωσδήποτε. Πολλά τα κρουσμάτα. Ευτυχώς είναι ελαφριά από ό,τι λένε. Στα φαρμακεία η ζήτηση μάσκας μετά και τις γιορτές του 15 Αυγούστου έχει αυξηθεί. Έχει αυξηθεί η ζήτηση των self-test και των αναγκών σε Rapid το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Ιδιαίτερα μετά την επιστροφή των καλοκαιρινών διακοπών. Άκουσα ότι αυξήθηκαν τα κρούσματα, επομένως γι' αυτό και προσέχω. Ακόμη μεγαλύτερη αναμένεται η διασπορά της υποπαραλλαγής αίρης το επόμενο 20ήμερο, μετά δηλαδή την επιστροφή των εκδρομέων από τις διακοπές. Αναμένεται ότι θα υπάρχει τις επόμενες δύο εβδομάδες τουλάχιστον αύξηση των κρουσμάτων και αυτό είναι λογικό, διότι πέρα από την ανωδική τάση που προϋπήρχε, αυτές οι μέρες είναι γιορτινές. Πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν σε γλέντια, σε γιορτές, σε πανηγύρια. Όπου υπάρχει πολύ κόσμο, ο κορονοϊός μεταδίδεται πιο εύκολα. Είμαστε σε μία μικρή έξαρση αυτή τη στιγμή και πρέπει όλοι να γίνουμε λίγο πιο προσεκτικοί. Εγώ προσέχω όμως, γιατί έχω κάνει επέμβαση καρδιάς και αυτός είναι ο λόγος. Οπουδήποτε κλειστά φοράω και στην λαιμό, ας πούμε, φοράω μάσκα. Δεν φαίνεται να έχει μεγαλύτερη νοσηρότητα και θνητότητα. Απλά, αν κολλήσουν περισσότεροι άνθρωποι, τότε θα κολλήσουν και περισσότεροι ευπαθείς συμπολίτες μας. Αναμενόμενο από τον Οκτώβριο, όπως όλα δείχνουν και όπως προτείνουν οι επιστήμονες, θα είναι το εμβόλιο. Προτεραιότητα θα δοθεί στις ευπαθείς ομάδες αλλά και στους ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα. Από τις αρχές ή τα μέσα Οκτωβρίου θα υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο για τον κορονοϊό. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ χρήσιμο να το κάνουν όλοι οι άνθρωποι, αλλά σίγουρα αυτοί που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, η μεγάλη ηλικία και οι άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα. Η άποψή μου είναι ότι όσο περισσότεροι άνθρωποι το κάνουν, τόσο καλύτερα. Μακάρι να το κάνει όλος ο κόσμος. Οι γιατροί συνιστούν οι ευπαθείς ομάδες να φορούν μάσκες σε χώρους με συνωστισμό, ενώ με την εμφάνιση των συμπτωμάτων όπως καταρροή, βήχας, φτέρνισμα ή πυρετός, ακόμη και οι νεότεροι να κάνουν άμεσα τεστ ώστε να σιγουρευτούν πως δεν έχουν κορονοϊό. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον καθηγητή πνευμονολογίας Νίκο Τζανάκη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η υποπαραλλαγή αίρης, η οποία φαίνεται να πρωταγωνιστεί στην έξαρση των τελευταίων ημερών, και τι πρέπει να προσέχουμε? Καθότι από μόνη της δεν είναι περισσότερο νοσογόνος και θανατηφόρα από τις προηγούμενες, είναι πολύ μεταδοτική, μεταδοτικότερη όλων, συνεπώς θα προκαλέσει πολλά κρούσματα, άρα θα περιμένουμε και πολλά κρούσματα στους ευπαθείς, που είναι εκείνοι που οδηγούνται στα νοσοκομεία, διασωληνώνονται ή και καμιά φορά χάνουν και τη ζωή τους. Επομένως, εξ αυτού είναι επικίνδυνη και πρέπει να προσέχουμε. Αν διαπιστώσουμε ότι έχουμε ένα θετικό, ότι είμαστε θετικοί στον κορονοϊό, τι πρέπει να κάνουμε, να πάμε κανονικά στη δουλειά μας ή να μείνουμε στο σπίτι και για πόσες ημέρες? Επουδενή, εφόσον διαγνωστούμε ότι έχουμε με κορονοϊό, θα πρέπει να καθίσουμε σε μια, θα έλεγα, εθελούσια καραντίνα 4-5 μέρες, ή ιδανικά μέχρι να αρνητικοποιηθεί το τεστ και μετά να έχουμε επαφή με άλλον κόσμο. Ιδανικά, εάν δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, θα πρέπει η επαφή μας με τον άλλο κόσμο να είναι πάντα με την μάσκα μια καλής ποιότητας, 95% προστασίας μάσκα που πρέπει να φοράμε. Εφόσον, επαναλαμβάνω, δεν γίνεται να μην συγχρονιστούμε με κάποιον άλλον άνθρωπο. Είδαμε, κύριε καθηγητά, και στο ρεπορτάζ πολλοί συναδελφοί σας να συνιστούν εμβολιασμό το φθινόπωρο. Ποιοι πρέπει, πιστεύετε, να κάνουν εμβόλιο και αν θα πρέπει το εμβόλιο αυτό να είναι επικαιροποιημένο και για την υποπαραλλαγή αίρης? Νομίζω ότι είναι το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Ήδη έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα από τις μελέτες που ολοκληρώνονται. Πιστεύω ότι αρχές φθινοπόρου θα είναι έτοιμο το εμβόλιο. Θα είναι ένα εμβόλιο το οποίο δεν θα είναι υποχρεωτικό, αλλά θα δοθεί ισχυρή σύσταση να γίνεται σε όλους τους ευπαθείς ανθρώπους και στους ηλικιωμένους. Καλό θα είναι, βέβαια, εφόσον θα είναι εθελοντικό, να το κάνει όσο περισσότερος κόσμος μπορεί. Θα είναι ιδανικό να το κάνει ένα ποσοστό του πληθυσμού 60-70%, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε μεγάλες κοινωνικές, οικονομικές ή υγειονομικές αναστατώσεις μέσα στο χειμώνα. Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή πνευμονολογίας, τον κύριο Νίκο Τζανάκη.